Κάτι την έχει πειράξει, αλλά δεν ξέρω να θα μας πει. Τι να πειράξει, παιδί μου, όχι. Καλέ. Μήπως πειράζει και εμένα. Μήπως σκέφτεσαι μην μπει και η Ρένια ανάμεσά σας. Δεν είμαι καλά να μπαίνω παντού ανάμεσα. Δεν έχει πειράξει κάτι, αλλά βγαίνουν και καπνοί από τα αυτιά μου. Βγαίνουν, ναι, για τη Ρένια. Η πέτρα του σκανδάλου. Γιατί με έχετε δημιουργήσει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ αντικειμενικά πιστεύω ότι η Ρένια είναι στα γούστα του Αλέξανδρου, όπως και ο Αλέξανδρος στα γούστα της Ρένιας. Ναι, αυτό ισχύει αντικειμενικά. Οι άντρες φταίνε, δεν φταίς εσύ. Καλά, οι άντρες πάντα φταίνε. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αντικειμενικά, ναι. Για να μην φταίνε, φταίνε. Πάντα, πάντα. Γενικά που υπάρχουν. Άμα θέλει να μου αφήσει να έρθει μαζί σου, ελεύθερο είναι. Δεν τον έχω. Ούτε συμβόλαιο έχω υπογράψει, ούτε τίποτα. Ναι. Αλλά καλά. Έτσι και το κάνει. Όχι, όχι, όχι. Εκεί φαίνεται η εξίσωση του ανθρώπου, παιδί μου. Άμα θέλετε, ρε παιδί μου, να είστε μαζί, ελεύθερα. Τι, να πεθάμε για έναν άντρα. Τι πήρε στην ευλογία. Σα ευλογώ, παιδιά. Ναι, να πεθάμε για έναν άντρα, αλλά εσεί τα πάτε. Ωραία, διάλεξε. Πάμε σε Αλέξανδρο. Α, καρδιά μου! Όχι, όχι, θέλω να διαλέξει. Εντάξει, θα διάλεγα ανάμεσα σε αυτού του δύο, θα διάλεγα Αλέξανδρο, ξεκάθαρα. Μάλιστα.